την επιμνημόσυνη δέηση στο στρατιωτικό κημητήριο στον Τύμβο Μακεδονίτη σας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, τέλος ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Τμήματα, προσώ, κι! Ακολούθησε προσκλητήριο πεσών των αξιωματικών και οπλητών με άγημα της Εθνικής Φρουράς να ρίχνει χαιρετιστήριες βολές για τους πεσόντες κάθε σώματος του Κυπριακού και Ελληνικού στρατού. Πεζικού! Αξιωματικοί 41! Οπλήτες 382! Έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος! Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον πρέσβη της Ελλάδος εκ μέρους της κυβέρνησης της Ελλάδας, τον αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννη Δρυβελέγκα και εκπροσώπους κομμάτων και οργανώσεων. Συγκινητική ήταν η στιγμή της κατάθεσης στεφάνου από τον μοναδικό επιζώντα του μοιραίου Νοράτλας που κατέπεσε στον Τύμβο Μακεδονίτη σας από φίλια πειρά στην επιχείρηση Νίκη, Αθανάσιος Ζαφυρίου. Τους αγαπώ όλους. Και τους αγαπώ πολύ αυτό. Δεν φταίει ο Κυπριακός λαός. Άλλοι φταίγουν, άλλοι φταίνε, άλλοι φταίξανε και δεν πληρώσαν. Και πληρώσαμε μόνο εμείς. Την ευχή τους όπως σύντομα απελευθερωθεί η πατρίδα εξέφρασαν δύο Έλληνες κομάντο που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974. Πριν 39 χρόνια οι μαχητές της ΕΛΔΙΚ έκαναν το χρέος τους απέναντι στον Κυπριακό Ελληνισμό. Εύχομαι το αίμα, το άδικο αίμα αυτών των παιδιών να πιάσει τόπο. Ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί και να μπορέσουμε με ειρηνικό τον τρόπο εδώ να ξαναπανέλθουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους και να είναι το νησί πάντοτε ελεύθερο και ανεξάρτητο. Η επιμνημόσυνη δέηση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.